Στα ωριά του φτάνουν οι ασθενεί που δεν έχουν χρήματα για απογευματινά ιατρία και αναγκαστικά στρέφονται στα πρωινά ιατρία για να εξυπηρετηθούν. Μοιάζει με κακόγουστο αστείο, αλλά η αναμονή μπορεί να διαρκέσει σχεδόν ένα χρόνο και η ταλαιπωρία θεωρείται δεδομένη. Κύριε Λότ, μου είναι καρκινοπαθείε. Θέλω να κλείσω. Μαγνητική δεν υπάρχει. Πληρώσαμε όλου του γιατρού, πνευμονολόγο που έπρεπε να βρει. Τίποτα, τίποτα. Είμαστε και από χανιά. Πρωινό δεν υπάρχει. Η ιστοσελίδα του Βενιζελίου μπορεί να διευκολύνει τους γονείς που από το σπίτι τους θέλουν να κλείσουν ένα ραντεβού, αλλά μένουν εμβρόντιτοι καθώς θα χρειαστεί να περιμένουν για πολύ καιρό για να εξεταστεί το παιδί τους. Αγανακτισμένοι είναι οι γονείς οι οποίοι επιχειρούν διαδικτυακά να κλείσουν ένα ραντεβού στο παιδονευρολογικό του Βενιζελίου. Το επόμενο διαθέσιμο ραντεβού είναι το Σεπτέμβριο του 2023 ενδεικτικά σε ό,τι αφορά τα πρωινά ιατρία του Βενιζελίου, στο πέδο αλλεργιολογικό το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού είναι στις 4 Μαΐου του 2023, στο πνευμονολογικό στις 25 Μαΐου του 2023, στο διαβητολογικό με την προϋπόθεση ότι ήδη παρακολουθούνται στις 22 Μαΐου του ίδιου χρόνου. Ενώ με γκρίζο χρώμα αποτυπώνονται οι ειδικότητε γιατρών όπου τα ραντεβού έχουν ήδη κλείσει. Τυχεροί θεωρούνται όσοι βρουν ραντεβού σε έναν ή δύο μήνε. Και από τη ρόδο που φέρανε τον εγγονόμενο, κλείσανε ραντεβού. Το ραντεβού εκτελέστηκε ακριβώ στην ώρα του. Πριν πόσου μήνε το κλείσανε, ε, Το κλείσανε πριν ένα μήνα. Έχετε δοκιμάσει να κλείσετε πρωινό ιατρικό. Ναι, πώ. Σε πόσο διάστημα σα κλείνει, ε, Σε ένα μήνα, αναλόγω. Αντίστοιχα, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου επικρατεί το αδιαχώρητο, καθώ μόλι ανοίξουν τα ραντεβού, εξαντλούνται ενερυπείο φθαλμού, καθώ οι ασθενεί προτιμούν τα πρωινά ιατρία, τα οποία λειτουργούν χωρί χρέωση. Οι ειδικότητε που, αν πάει κάποιο να κλείσει ραντεβού τώρα θα του πούνε μετά από τρει μήνε να κλείσει είτε σε γαστιντερολόγο, είτε οφθαλμίατρο, είτε ρευματολόγο, είτε νευρολόγο, είτε ενδοκρινολόγο. Αλλά σίγουρα υπάρχει πολύμηνη ε, καθυστέρηση σε πάρα πολλέ ειδικότητε. Τώρα εξαρτάται, υπάρχουν και τα τυχαία. Δηλαδή, κάποιε ειδικότητε που είναι πιο ενισχυμένε είναι καλύτερα τα πράγματα. Κάποιε άλλε είναι πολύ, πολύ πιο άσχημα. Δύσκολη είναι η κατάσταση για το ιατρείο πόνου στο παγνί με το σωματείο να ζητά την καθημερινή λειτουργία του, ενώ οριακή είναι η εικόνα στην παιδοψυχιατρική οι δύο εναπομείναντες παιδοψυχίατροι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρο και των εξωτερικών ιατρίων. Εμεί, σαν νοσοκομιακοί γιατροί και το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνή, πάρα πολλέ φορέ έχουμε κάνει παρεμβάσει, έχουμε ζητήσει ενίσχυση στην ουσία των υγειονομικών και των γιατρών ώστε να μπορούν να αυξηθούν τα ιατρία. Όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να στραφούν στα απογευματινά ή σε ιδιώτες γιατρούς, κάνουν απεριόριστη υπομονή, περιμένοντας το ραντεβού τους. Μόνο που κάποια θέματα υγείας δεν μπορούν να περιμένουν.